ιερέα στο ναό του Αγίου Νικολάου στην Αλικαρνασσό, ψάλλει το Ανάστα ο Θεός και ο θόρυβος που ακούγεται αμέσως μετά συμβολίζει το σεισμό που ακολούθησε της Ανάστασης του Θεανθρώπου. Της νίκης του νέου έναντι του παλιού. Της νίκης του φωτός έναντι του σκοταδιού. Ο θόρυβος από τα καθίσματα μέσα στην εκκλησία που χτύπησαν και φέτος οι πιστοί, όπως και οι καμπάνες που ήχησαν χαρμόσυνα, έστειλαν και φέτος το μήνυμα της Ανάστασης με ένα έθιμο που είναι ριζωμένο επί δεκαετίες και που κάθε χρόνο συγκινεί γιατί ταυτίζεται με την πίστη, το Θεάνθρωπο που σταυρώθηκε και την Ανάστασή του που έδωσε την ελπίδα και το φως. Είναι ένα έθιμο που συμβολίζει το σεισμό και ό,τι έγινε κατά την Ανάσταση του Κυρίου. Το τηρούμε κάθε χρόνο και ο κόσμος έρχεται από όλα τα μέρη για να απολαύσει αυτό το έθιμο. Ο ιερέας του ναού, με δαφνόφυλλα στα χέρια, σύμβολα της νίκης του Ιησού, έρενε τους πιστούς που με ευλάβεια συμμετείχαν στην ακολουθία αλλά και την τήρηση του εθίμου. Όταν αναστήθηκε ο Χριστός έγινε σεισμός και χτυπούσαν τα πάντα. Πολυέλεοι από το σεισμό και πέφτανε όλοι με τα μούτρα κάτω. Οπότε αναπαριστάτε το σεισμό. Ναι, ναι, αυτό. Πολύ ωραία ενθύματα έχουμε, παπάδες μας καλοί, ο κόσμος καλό, όλα καλά. Συμμετέχει ενεργά, με τα καθίσματα ακούσατε τι χαμός έγινε και η Δάφνη βέβαια είναι ένα φυτό το οποίο είναι αγαπητό στην εκκλησία, ευλογημένο φυτό και ο κόσμος περνάει καλά και προσμένοντας τη Δεύτερη Ανάσταση. Όπως εξήγησαν οι πιστοί, κάθε χρόνο και από κάθε περιοχή του Ηρακλείου σπέβδουν λόγω του εθίμου να παρακολουθήσουν τη λειτουργία της Πρώτης Ανάστασης, φεύγοντας από την Εκκλησία με τη χαρά του πρώτου Αναστάσιμου μηνύματος να μεταφέρει και το μήνυμα της ελπίδας. Ναι, είναι πολύ ωραία. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι στον κόσμο να έχει υγεία. Να έχει μια Ανάσταση την οποία περιμένουμε όλοι. Γιατί υπάρχει λαός που δεν χαίρεται αυτή τη μέρα. Εύχομαι κάποτε ο κόσμος να ακολουθήσει το Ευαγγέλιο, να το ανακαλύψει και μέσα από αυτό θα βρει τη γαλήνη και την ευτυχία που του ανήκει.